Συνηθίζεται όταν γίνεται η συζήτηση για τη λειτουργικότητα των σχολείων να βλέπουμε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Έχουμε λοιπόν πολλές περιπτώσεις ή τέλος πάντων αρκετές περιπτώσεις που μπορεί ένα τμήμα να ξεκινάει με 26 μαθητές και να χωρίζεται και στην πορεία κάποια παιδιά να γίνεται δηλαδή δύο τμήματα και στη συνέχεια κάποιοι μαθητές να παίρνουν μεταγραφή σε άλλα σχολεία. Έτσι λοιπόν είχαμε κάποιες περιπτώσεις που είχαμε 20-21 παιδιά τα οποία ήταν χωρισμένα σε δύο τμήματα. Καταλαβαίνετε, στα πλαίσια μιας ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην πρωτοβάθμια, δεν μπορεί να συνιστεί αυτό. Θα πρέπει τα 20-21 παιδιά να είναι ένα τμήμα. Και βεβαίως, όπως έχουμε την απαίτηση όταν οι μαθητές ξεπερνούν το 25, γίνονται 26, να χωρίζονται, με την ίδια λογική θα πρέπει και όταν μειώνονται να ενώνονται. Γίνεται λοιπόν μια ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και βεβαίως προσπαθούμε να είμαστε σε μια ετοιμότητα ώστε οτιδήποτε προκύπτει ως κενό να καλύπτεται αμέσως. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνεται σπατάλη ούτε των ανθρώπινων ούτε των υλικών πόρων για να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς συνεπείς απέναντι στο έργο που έχουμε αναλάβει. Η εικόνα στο όνομά μας. Η εικόνα στο όνομά μας είναι καλή. Δηλαδή, πέρα από τις περιπτώσεις που σας ανέφερα, θεωρώ ότι πάμε πολύ καλά. Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε τα πάντα, δηλαδή την ημέρα του αγιασμού να έχουν έρθει και οι ειδικότητες και τα ολοήμερα, όλα. Βέβαια, να πω εδώ ότι σε ένα νομό που έχει 4.200 εκπαιδευτικούς, σε μία μέρα μπορεί να σου προκύψουν 40 άδειες, 40 κενά. Είναι αυτονόητο αυτό, οπότε και εκεί ακόμα προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις.